Όσον αφορά για τον Όλσεν, κόψτε τις βλακίες και βάλτε τον Όλσεν μέσα. Με την πρώτη φάση είδες ο Πιτσίρικος τι έγινε. Κόψτε τις βλακίες, θα κάνουν λάθη, εντάξει. Αλλά Όλσεν έχει και τα χαρακτηριστικά ενδύμετρους. Ξέρει... Για πορτιέρι. Ο Άντζης για να κάστε, βρε. Τώρα εγώ τον έχω παρακολουθήσει όλες και πέρσι. Και άλλα παιχνίδια πιο παλιά. Πέρσι που δεν είναι. Στα παιχνίδια του Champions League. Και με τον Ολυμπιακό και με τη Γιουβέντους. Φανταστικός. Έχει κάνει αποκλήσεις πολύ ωραίες. Τώρα γιατί είσαι. Λοιπόν, δώστε τον αέρα. Ναι. Κάνε λάθη. Δεν πειράζει, πείτε του. Ναι. Να πάρει παιχνίδια. Έτσι. Μια φορά πήγε να πιάσει την μπάλα ο Πιτσιρίκος. Έκανε το λάθος. Ενώ όλησε. Έκανε το λάθος. Θα το κρεμάγατε τώρα το λάθος. Με τα Γιάννενα, πόσες φορές πήγε να πιάσει την μπάλα. 25 άστα τώρα. Είναι, ξέρω τι σου λέω. Έμεινε τώρα χωρίς τερματοφύλακα. Έμεινε χωρίς τερματοφύλακα. Άρα δεν ξέρω προπονητής. Φυσικά δεν ξέρεις. Αυτό το λάθος έκανε λάθος. Τι, το καθαρίζω δηλαδή. Έφαγε στο τρίτο γκολ, στο 3-0, στο 90. Έφαγε ένα από μακριά και το καθαρίζεις. Αυτό που λέει δίκιο. Τώρα παλάρα και ρε φίλε, πού το είδες. Δεν το καθαρίζει τώρα. Τις πως έχει πάει. Να σου πω να είσαι προπονητής είσαι. Κάτσε λίγο. Μου στέρισε να κερδίσω την Dortmund. Μου είχα σε βαθμού σε 2-3-4 μάτς. Μου τρώει στο 95 σε διάφορο μάτς. Τι λες τώρα και όλα τα λέει αυτά. Άμα το πας έτσι, μου στέρισε την Dortmund, μου στέρισε το άλλο. Ο Γλύκος και εσύ μου στέρισε. Το τελικό κυπέλλο. Φύση μπάλα από το κέντρο και μπήκε μέσα. Έτσι μας είπε. Με τον Αντρώμη το έφερε ένα από το κέντρο. Είχε σε διπλό, σου είχε σε διπλό με την Dortmund. Τελείωσε.